Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί έχουμε καύσωνα, γιατί όταν έχουμε κάτι να σας πούμε και εννοούμε φυσικά σε συνεντευξιακό επίπεδο, θα βρισκόμαστε εδώ στον Παλμό 99,5 και 105,6. Σήμερα 12η ημέρα του Ιουλίου του 2019. Καλώς ήρθατε στα πρόσωπα και τραγούδια του Παλμού, όπως κάνουμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 1, μέσα στο πλαίσιο το κανονικό της χρονιάς, αλλά στο πλαίσιο του καλοκαιρινού, κάνουμε αυτό που είναι πιο ευχάριστο για όλους όσοι είστε συντονισμένοι στον Παλμό. Είτε σας βάζουμε τραγούδια, είτε συνδεόμαστε με Αθήνα, είτε έχουμε προσκεκλημένους που αξίζει τον κόπο να έρθετε σε επαφή, τότε βρισκόμαστε εδώ. Ο κύριος Πέρης Βασιλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τζίνα Δαβιλά είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα λοιπόν 12 Ιουλίου του 2019, 12 και 4 ακριβώς, σήμερα στις 12:30 θα συνομιλήσουμε ξανά με τον κύριο Μάνο Κόκκινο με αφορμή την αποψινή παρουσίαση του βιβλίου του στον Εστορίδιο Μέλεθρο. Πολλά τραγούδια και φυσικά πάντοτε επικοινωνία μαζί σας στο 224-10-74-777, η τηλεφωνική μας γραμμή, ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βεβαιότατα στο www.palmosnews.com, τα λέμε διαδικτυακά, στο Παλμός Ρόδος ραδιόφωνο στο Facebook, συντονίζεστε και βρίσκεστε και μέσα στο στούντιο. Και θα πάμε πρώτο θέλω να είμαστε καλά μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, παρούσες και παρόντες.
Εκπομπή ήταν με προσκεκλημένο, αλλά δεν θυμάμαι, ήταν πριν από 15 ημέρες περίπου. Γι' αυτό ακριβώς και βρισκόμασταν εδώ για να κάνουμε συνέντευξη. Έτσι λοιπόν και σήμερα επαναλαμβάνω ότι στις 12.30 θα έχουμε τον κύριο Μάνο Κόκκινο, πρώην Δήμαρχο Ροδίων, με αφορμή την απόψινή παρουσίαση του βιβλίου του στον Εστορίδιο Μέλαθρο στις 8 η ώρα, 8.30. Λοιπόν, πάω λοιπόν στο iPorta.gr, πρωτοσέλιδο κείμενο του καθηγητή εγκληματολογίας κ. Γιάννη Πανούση, Αφέλειες και Τακτικισμοί. Ο Μητσοτακισμός μοιάζει να μπαίνει σφήνα στα δύο προϋπάρχοντα πολιτικά τζάκια, καραμανλισμός και παπανδρεϊσμός, με τα οποία προφανώς θα δημιουργήσουν μια άτυπη ομάδα οικογενειοκρατικών παραδόσεων εξουσίας. Παρά τις διαφοροποιήσεις ιστορικής ίσως και ιδεολογικής φύσης και παρά τις ένοχες υπόγειες επαφές συμφωνίες ορισμένων με το Κινάλ, Κυρισσό και τη Νέα Δημοκρατία με την κυβερνός αριστερά, πιστεύω ότι τρεις άγιες οικογένειες τώρα πλέον που δεν έχουν ανάγκη το ΣΥΡΙΖΑ θα συνασπιστούν ή έστω θα το προσπαθήσουν, ώστε να μην ξαναδιακινδυνεύσει το αστικό πολιτικό σύστημα από κόμμα της αριστεράς. Βέβαια, τα πόσα διεθνή ερίσματα διαθέτει ο Γιώργος Παπανδρέου και το πόσο εθνικό κεφάλαιο παραμένει ο Κώστας Καραμανλής θα φανεί σύντομα και από εκεί θα εξαρτηθεί η δύναμη πυρός και κοινωνικής επιρροής τους απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή όμως πιστεύω, συνεχίζει ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης, ότι η στρατηγική νίκη δεν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά η διαμόρφωση νέου αυτοκριτικής αφηγήματος, το οποίο δεν θα αποτελεί άρνηση αποδοχής της ισχύως του πραγματικού, της προφανούς πολιτικής πραγματικότητας, σε όλη την κυβέρνηση θα ήταν να σεβαστεί το 32% του ΣΥΡΙΖΑ. Μολονότι συχνά η κυβερνόσα δεν συγκρουόταν με τοπικά με τη δεξιά, αφού και δεξιούς πολιτικούς χρησιμοποίησε και δεξιές πολιτικές υπηρέτησε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στήριξε τα χαμηλότερα στρώματα και τους χαμένους του κοινωνικο-οικονομικού παιχνιδιού, οι οποίοι την ψήφισαν ως αναγκαίο και χρήσιμο παράγοντα ισορροπίας του πολιτεύματος και του κοινοβουλευτισμού. Αυτό, ας το θυμάται καθημερινά, η νέα κυβέρνηση. Και συνεχίζει ο Γιάννης Πανούσης στο iPorta.gr, πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Αφέλειες και τακτικισμοί, τέλος». Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση πέτυχε και το μεταφορικό ισοδύναμο, που κάποιοι θέλουν να λένε ότι δεν είναι ισοδύναμο του ΦΠΑ, του λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα μέτρο κάπως απαραλλαγής, αλλά πρέπει να τονίσουμε, να θυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε, να μην ξεχνάμε ότι στο κομμάτι της υγείας μπορεί να μην κατάφερε αυτά που περιμέναμε να καταφέρει, όμως το ότι όλοι οι ανασφάλιστοι μπορούν να κάνουν στα νοσοκομεία, στα κρατικά νοσοκομεία της χώρας, τις εξετάσεις σαν να έχουν βιβλιάριο και να είναι ασφαλισμένοι, τις εξετάσεις δωρεάν ενώ, αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για τα χαμηλότερα στρώματα, είτε εισοδηματικά, σε εισοδηματικό επίπεδο, είτε τα στρώματα των ανθρώπων που δεν μπορούν για κάποιους λόγους, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Όσον αφορά τώρα το 39% της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι οι εκλογές είχαν ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα της Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουμε τεράστια ποσοστά. Διατήρησε ένα πολύ αξιοπρεπές επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέμε πια και πολιτικά μετά από 15 μέρες σχεδόν. 10. Μπήκε ο Γιάννης Βαρουφάκης στη Βουλή, για μένα αυτό είναι σημαντικό. Το Κινάλ αντιμετώπισε τα δικά του προβλήματα. Εδώ θα πρέπει να πούμε, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι η ήττα του Κινάλ στα Δωδεκάνησα ουσιαστικά δείχνει προς τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κρεμαστινό. Μάλλον ο κόσμος κουράζεται από τα ίδια πρόσωπα διαρκώς και θέλει νέους ανθρώπους, θέλει ανανέωση. Και το ευτύχημα της παρούσης Βουλής είναι ότι δεν έχουμε τη Χρυσή Αυγή εντός. Αυτό σημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή πολύ γρήγορα και πολύ βιαστικά, η Χρυσή Αυγή οδηγήθηκε στην Βουλή με την ψηφοδοσία των Ελλήνων, γιατί περίμεναν, ήθελαν να ψηφίσουν εκδικητικά, δεν είναι όμως αυτός ένας τρόπος ασφαλούς επιλογής πολιτικών προσώπων και εκπροσώπων. Από τη μια άλλη, περίμεναν τι, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, δεν ήξεραν ότι η Χρυσή Αυγή είναι αυτή που είναι. Γιατί ο Φίσας δολοφονήθηκε το 13, το 14.
Η Χρυσή Αυγή ξαναμπήκε στη Βουλή το 15. Ιανουάριο του 15. Δηλαδή η δολοφονία Φίσα δεν έπαιξε ρόλο στους ψηφοφόρους που την κατέταξαν ως τρίτο κόμμα. Απορώ. Να λέμε τα πράγματα, δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα της δίκης. Είναι θέμα της επιλογής. Είχε γίνει η δολοφονία Φίσα και είχαν ήδη γίνει προσαγωγές. Είχαν ήδη στοχοποιηθεί άτομα της Χρυσής Αυγής. Και αυτό δεν λειτουργήσε με τρόπο που να είναι αποθητικός στους ψηφοφόρους και να μην την ξαναβάλουν στην Βουλή. Παρ' όλα αυτά, πήκε. Που σημαίνει ότι κάτι άλλο περίμενα και δεν έκανε. Τι, να γίνει χαμός, να βγάλουν τα πιστόλια μέσα στη Βουλή. Τι ακριβώς περιμέναμε. Απορία. Δικαιωνόμαστε σιγά σιγά και για τη στήριξή μας σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ήταν ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος έγινε υφυπουργός, με έναν εξάρτητο σχεδόν φυλάκιο, χαρτοφυλάκιο από εκείνο του υπουργού, ένας άνθρωπος που άξιζε να μην... Σιγά σιγά θα έρθει και στα άλλα της αρθρογραφούσας και τοποθετούμενης δημοσίως της ομιλούσας στο μικρόφωνο. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο περιοδικό iporta.gr, να σας προτείνω να διαβάσετε. Καταρχάς σήμερα να παρακολουθήσετε τη δεύτερη θεατρική παρουσίαση του έργου της θεατρικής ομάδας Πράξης, Άκρος Σαρκαστικών. Σκηνοθεσία φυσικά και κοστούμια του κάθε βράδυ μέχρι και τις 19 Ιουλίου στις 9.30 στο Κινηματοθέατρο Ρόδων, αρχής γενομένης από χθες, και να διαβάσετε για τους ναρκισιστές, τους αγαπημένους, λατρεμένους μας ναρκισιστές, αυτά τα καλά παιδιά που μπορούν εύκολα να γίνουν και πολύ πολύ κακά παιδιά. Ναρκισισμός λοιπόν του Ιωάννη Χούρδα στο iporta.gr και ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίσης μια πολύ πολύ ωραία θέση. Ένας πολύ ωραίος τίτλος του ευρωβουλευτή με το κίνημα αλλαγής κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτά, μουσική. Όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη, κι
καρδιά σου μάτω. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σπίξουμε εμείς. Πετάω, πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά. Παλμός 99,5. Η ώρα είναι 12:30. Ένας είναι ο πρώτος ενημερωτικός σταθμός στη Ρόδο. Παλμός 99,5. Ελάτε μαζί μας, διαφημίζοντας την επιχείρησή σας έξυπνα, σωστά και πολύ οικονομικά. Δώστε φωνή στη δύναμή σας και δύναμη στη φωνή σας. Ο τρόπος είναι απλός. Καλέστε τώρα στο διαφημιστικό τμήμα του σταθμού στο 2241-074-995. Παλμός 99,5. Εσείς και εμείς μαζί μπροστά. Την Κυριακή με τη Real News. Αστρολογία. Ένα υπέροχο βιβλίο από τις εκδόσεις DK με πρακτικές συμβουλές για να χρησιμοποιήσετε τη σοφία των άστρων στην καθημερινή σας ζωή. Και Sudoku. Ένα μοναδικό παιχνίδι αριθμών που όλοι μπορούν να παίξουν. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Μια γάτα εκτός ελέγχου με ανικανοποίητες ορέξεις που βασανίζει βασανιζόμενη τον αθώο ευνουχισμένο γάτο Καστράτο. Κοίτα Λουκριτία, ένα αστέρι έπεσε. Εμένα με ενδιαφέρουν πράγματα που σηκώνονται. Ένα σπουργίτης σε χαμηλές πτήσεις. Σπουργίτης είσαι και φαίνεσαι. Που ονειρεύεται να γίνει παραδείσιο πουλί σε μόνιμη αμφισβήτηση του πατέρα του. Τι σου ζητάω, παι. Λίγη αγάπη, λίγο σεβασμό. Είναι πολλά. Καθαρή τοκογλυφία. Ένα άγγελο. Ένας διάολος και ένας νέος με απορίες περί ζωής και θανάτου για μια αιωνιότητα που κάποτε θα περάσει. Άκρος σαρκαστικών από τη θεατρική ομάδα πράξης, σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη και μουσική Μάνου Σάβενα. Άκρος σαρκαστικών 11 με 19 Ιουλίου στο κινηματοθέατρο Ρόδων στις 9.30 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Music Spot Paris Κατσέλας. Naval Cafe Bar Restaurant. Πλατής Κοσμηματοπολείο. Copy Experts. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία. Παλμός 99,5. Και Παλμός 105,6 και πρόσωπα και τραγούδια του Παλμού, όπως κάνουμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή 12 με 1, στους 99,5 για την πόλη της Ρόδο, 105,6 για την Νότια Ρόδο και τη 12 στο www.palmosnews.com για τους διαδικτυακούς μας φίλους, Παλμός Ρόδος ραδιόφωνο. Για τους φίλους που είστε στον υπολογιστή σας είτε στο κινητό σας και θέλετε να έχετε εικόνα και εντός στούντιο, ο κύριος Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζίνα Δαβιλά είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, 12 Ιουλίου σήμερα του 2019. Και βρισκόμαστε εδώ για να υποδεχτούμε, για να φιλοξενήσουμε ξανά σήμερα, για δεύτερη μέρα εδώ στον Παλμό, αλλά σε μια συζήτηση περισσότερο για να αποδώσουμε τα σέβη μας στον πρώην Δήμαρχο Ροδίων, τον κύριο Μάνο Κόκκινο, με αφορμή το βιβλίο του «Αποτυπώματα ενός...» Κύριε Κόκκινα, καλώς ήρθατε. Ενός οδηγορικού. Αθόρυβου οδηγορικού. Ενός αθόρυβου οδηγορικού. Ξέρετε, γιατί κόβεσαι. Καλά.
Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούμε μια χαρά. Ναι. Καλώς ήρθατε στον Παλμό. Ξέρετε γιατί κόμπιασα? Γιατί πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος της δικής σας ποιότητας, της δικής σας αξίας, του δικού σας οδηπορικού, να μιλάτε για ένα αθώο. Το σωστό αφόρυπο, γιατί αποφεύγα πάντα και να δώσω γάντινο τόνο, όταν έφυγα τα φώτα της δημοσιότητας, ήθελα να συμμορφωθώ στο σταθμικό μου στο χρέος μου, αυτό μόνο με καθησύχαζε και νομίζω ότι πράγματι σε έναν βαθμό δεν του έδωσα την έκθεση και την αντότητα που μπορούσα να του δώσω. Για μένα είναι η καλύτερη ικανοποίηση αυτό το αντιπορικό πράγμα, ότι να είναι τόσο αφόρυπο όσο πρέπει να είναι, γιατί αυτό χαρακτήριζε και την πορεία μου γενικότερα. Mm-hmm. Ηρεμία, ησυχία, χρέος, καθήκον, προσφορά και αγάπη στον συνάδελφο και στον άνθρωπο. Μιλήσατε με τις λέξεις, χρησιμοποιήσατε τις λέξεις χρέος και καθήκον. Ζούμε σε δύσκολη εποχή. Διανύουμε δύσκολη κοινωνική και πολιτική περίοδο, κύριε Κόκκινε. Ποιο είναι το βάρος των ενιών χρέος και καθήκον και πού κάνουμε σήμερα το λάθος και έχουμε χάσει το βηματισμό μας, εάν συμφωνείτε ότι τον έχουμε χάσει? Σύμφωνα τον έχουμε χάσει, σύμφωνα δεν υπάρχει κατανόηση και σύμφωνα δεν νοούμε και δεν υπηρετούμε το καθήκον και την εντυμότητα όπως πρέπει. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα της εποχής μας. Δυστυχώς είναι μια παγκοσμιοποιημένη εικόνα κατάστασης. Αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε και λοιπά, αυτά που τα αντιμετώπιστε όσοι μπορούμε και όσοι έχουμε ακόμη αντοχές να αποφύγουμε αυτή την κακή κατά κάποιο τρόπο συνέχεια. Πιστεύω ότι υπάρχουν όμως άνθρωποι που στέκονται στα χαρακόμματα της ηθικής, της ειλικρίνειας, του χρέους, γιατί νομίζω ότι πρέπει την ευθύνη την αγαπήσουμε όλοι, να μην την αποπεμπολούμε. Η ευθύνη είναι μια πραγματικά αρετή την οποία πρέπει όλοι να υπηρετήσουμε, να γνωρίσουμε και νομίζω ότι μέσα από μια συνέστηση ευθύνης μπορούμε πραγματικά να γίνουν πολλά πράγματα. Να σταθούμε κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε αυτή την επιστοδρόμηση. Υπάρχουν μπροστά μας ορίζοντες, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά την αλλαγή. Νομίζω ότι και οι λίγοι μπορούν να φέρουμε την αλλαγή αυτή, μπορούν να φέρουμε τη μεταρρύθμιση. Φτάνει μόνο να το πιστέψουμε, να αγωνιστούμε και να δώσουμε μια γραμμή πορείας καλύτερη στη ζωή μας. Είστε παππούς. Πώς μεγαλώνετε τους εγγονούς σας και τις εγγονές σας? Παππούς τεσσάρων εγγονών. Πρέπει να πω ότι ο παππούς είναι φορές ο πατέρας που λένε. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορώ σήμερα να χαρακτηρίσω ως δωρεά και της οικογένειας και του Θεού, ας πούμε, στο προορισμό που έχει κάθε άνθρωπος. Τα μεγαλώνω πάντα, ακούστε κάτι, τα μεγαλώνω με κάποια διακριτικότητα. Mm-hmm. Σαφώς οι παππούδες και οι αγιάδες είναι τα πολύ πιο έτσι προχωρημένοι και λοιπά και πιο πολύ παροχολόγοι στα παιδιά. Τα μεγαλώνω με λίγο έτσι περισσότερη αδυναμία, περισσότερη κατά κάποιο τρόπο το πολύ ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό σε μεγάλο βαθμό. Το παιδί στο σημερινό καλό να είναι να ξεκινάει τα βήματά του, να ξεκινάει τη ζωή του, τις πόρες του κατά κάποιο τρόπο αρετές, με κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, όχι με πολύ πλούτο, όχι με πολλές παροχές, να έχει από τώρα συνέστηση των ευθυνών του, να ξέρει να διεκδικεί δικαιώματα, να ξέρει όμως ότι έχει υποχρεώσει να αντιμετωπίσει. Μια διεκδικότητα που ναι στο παιδί, ναι ελευθερία να μπορεί να δράσει, να μεγαλώσει, να αναπτύξει, να μην έχει περιορισμούς κλπ. Να μην έχει σύνορα, αλλά από εκεί και πέρα όμως και κάποια παρατηρητικότητα τέτοια που σε κάποια παρέκκληση θα έλεγε κανείς. Από εκεί που πρέπει να βάλουμε ως κανόνα ζωής να είμαστε έτοιμοι να το προφυλάξουμε το παιδί μας. Με τέτοιο περίπου περιεχόμενο, με τέτοιο έτσι περιτύλιγμα συμπεριφοράς και ζωής βλέπω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Και πρέπει να πω ότι στα εγγόνια υπάρχει μια μεγάλη δυναμία, γιατί είναι συνέχεια του σπιτιού, η συνέχεια της οικογένειας. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις παιδιά και εγγόνια. Να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις στη ζωή σου, ό,τι αφήνεις πίσω σου, να μου υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που θα τα υπηρετήσουν, θα τα στηρίξουν, θα τα συνεχίσουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο αγαθό για τον άνθρωπο. Η νέα κυβέρνηση και ο νέος πρωθυπουργός στηρίζεται πάρα πολύ στην οικογένεια. Πώς βλέπετε την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού? Εσείς είστε και μιας αριστερής ιδεολογίας, γνήσιας αριστερής ιδεολογίας. Ακούστε κάτι, δεν αφισβητώ ότι αυτό το οποίο δείχνει ο νέος πρωθυπουργός ότι είναι προσποιητός. Νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι που βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Mm-hmm. Είναι μια αλήθεια αυτό, ας πούμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να, κατά κάποιο τρόπο να φορήσουμε και την πολιτική των άλλων.
Είσαι ενάντια στην Αμερική, αυτό το πράγμα δεν είναι λίγο εμπόριο. Εδώ στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Δεν θέλω να παρομοιάσω τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, με τους γνωστούς πολιτικούς της Αμερικής, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο προβάλλουν την οικογένεια, βγαίνουν στις φωτογραφίες, αγκαζέμαι την γυναίκα και να δείξουν ότι. Και από εκεί και τώρα κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πιστεύω ότι είναι μια έκφραση αληθινή της ελληνικής οικογένειας, που νομίζω ότι αγγίζει πάρα πολύ τις ψυχές όλων των ανθρώπων, γιατί όσο και να είμαι χαρακτηριστές, όσο και να μας αρέσουν οι φιλελεύθερες ιδέες και αντιπόσεις κλπ. Αλλά θα παραμένουμε μια κλειστή κοινωνία με παρχές αρχές και νομίζω ότι αυτό και διδάσκει και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μια συνέχεια της οικογενειακής κατά κάποιο τρόπο αντίληψη με την οποία πρέπει να μεγαλώνει σημαίνει οικογένεια. Κύριε Κόκκινε, να γυρίσουμε λίγο, να πάμε λίγο στα παιδικά σας χρόνια. Θυμίστε, θέλετε να μας μιλήσετε για μια ιστορία παιδική ή εφηβική που ζήσατε και έχει μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό σας? Εσείς... Κάτι, είναι τόσα πολλά και τόσα τα ίδια περίπου όλα αυτά, γιατί δεν υπήρξαν κατά πρόβλημα αυξομοιώσεις και λοιπά, δεν υπήρξαν διαστάσεις μεγάλες και λοιπά. Γεννήθηκα σε ένα χωριό από γονείς, μια αστική οικογένεια της εποχής εκείνης και λοιπά. Παιδί που στα μικρά μου χρόνια πρέπει να μην ξέρω αν είχα παπούτσια, δεν είχα παπούτσια, όπως όλη τότε η γενιά μου. Παιδί που ακολούθησε τις γονείς μου στην εξοχή και λοιπά στις αγωνικές εργασίες. Παιδί όμως που μεγάλωνα πάντα, δεν ήταν και μετόρυμα μιας ελεύθερης πατρίδας, γιατί γεννήθηκα σε χρόνια κατοχικά. Έζησα αυτή τη μεγάλη στιγμή στο χωριό μου, όταν πραγματικά και μ' άρεσε η ελληνική σημαία και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, σαν κάτι που το περίμενα από παλιά. Μεγάλωσα μια αρχή και μια αξία μιας παλιάς κλασικής ελληνοχριστιανικής οικογένειας. Και νομίζω ότι πήρα πάρα πολλά εφόδια από την εποχή εκείνη κλπ. Μπολιάστηκα δηλαδή με αξίες τέτοιες και με ένα οικογενειακό ενδιαφέρον και αγάπη, που στάθηκα στη ζωή μου έτσι όπλα για να προχωρήσω την υπόλοιπη ζωή μου. Ειλικρινά, όταν ήρθα στη Ρόδο, βρέθηκα σε ένα άλλο περιβάλλον, πολύ διαφορετικό κλπ. Αλλά αυτό το περιβάλλον δεν με ενθουσίασε πάρα πολύ, μάλλον δεν με κατέλαβε πολύ. Δεν ήθελα να ξεχάσω τις ρίζες μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η πολιτεία της Ρόδου κατά κάποιο τρόπο έτσι μου άλλαζε τις ρίζες που είχα με το χωριό μου, με το νησί μου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μετά πρέπει να πω ότι στο γυμνάσιο ήμουν αμελητηρός μαθητής και αυτή η μελέτη με οδηγούσε πολλές φορές σε πρωτεία και σε αριστείες. Αυτό με έφερε πολύ πιο κοντά σε πολλά σπίτια και σε πολλές οικογένειες. Ενώ ήμουν ένα προσφυγόπουλο, θα λέει κανείς, στην εποχή εκείνη, μπήκα σε σπίτια πολλών οικογενειών ως τέλης Ρόντου. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον και λοιπά προσπάθησα και εγώ να πάρω, να δώσω ό,τι μπορούσα καλύτερο. Ήσαν τα φοιτητικά χρόνια μετά, τα οποία ήταν χρόνια πραγματικά μελέτης. Και στο Πανεπιστήμιο μπήκα με συνθήκες κατά κάποιο τρόπο καλές, όχι τόσο καλές. Δεν ήμουν όπως τα υπόλοιπα παιδιά, όπως ο γιος μου και παντέμωτη που ζούσε σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών. Εγώ ζούσα σε ένα μικρό δωμάτιο, 3x3 που λέμε κλπ. Όλα αυτά όμως πιστεύω ότι μας έκαναν πιο δυνατούς, πιο έτσι αποφασιστικούς σε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Να κερδίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα περισσότερα, με αρχική και αξία και να μπορέσουμε πάνω σε αυτή τη δική να στηρίξουμε και τη ζωή μας. Και νομίζω ότι και η υπόλοιπη πορεία μου κάπως έτσι κινήθηκε κλπ. Ποτέ δεν ξεχάσα από πού ξεκίνησα, ποιος είμαι και ποτέ δεν ξέχασα τις αρχές με τις οποίες με εμπόλιασαν το σπίτι μου, το σχολείο μου ή γενικά κοινωνία μέσα στην οποία υπηρέτησα. Σας φοβίζει κάτι, κύριε Κόκκινε? Όχι, δεν με φοβίζει. Πρέπει να πω το εξής, ότι εγώ με τους οπαδούς του Καζαντζάκη, γράψουμε, και το γνωστό εκείνο που μας άφησε κληρονομιά, το δεν φοβάμαι τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος, είναι κάτι πραγματικά που το πιστεύω. Ακόμη και την ελπίδα την οποία πολλοί έτσι τη θεωρούμε και τη θεοποιούμε και τη θεωρούμε κάτι πολύ, πάρα πολύ παρήγορο, ακόμη και αυτήν, πολύ καλά ο Καζαντζάκης την θεωρεί ότι πρέπει να την φοβόμαστε και να μην μας επηρεάζει. Γιατί και η ελπίδα μπορεί να πεθαίνει τελευταία, αλλά και αυτή πεθαίνει όμως. Και κάτι ακόμη περισσότερο, ότι η ελπίδα σε αφοπλίζει από δραστηριότητες. Όταν λέμε ότι τα αφήνουμε όλα στο Θεό, ό,τι κάνει ο Θεός κλπ, ό,τι δώσει η τύχη κλπ, δεν προχωράμε μπροστά. Πιστεύω ότι ο παράγων άνθρωπος στον εαυτό του κλπ πρέπει να είναι κυρίαρχος. Πάρα πολλά μπροστά που λένε, γιατί λένε ότι κατά κάποιο τρόπο το μερίδιο είναι συγκυρία, είναι σύνθλιψη δύο-τριών μάλλον παραγόντων, της συγκυρίας, του ανθρώπινου παράγοντα και του μοιραίου.
Εγώ νομίζω ότι την πιο αποφασιστική συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή όλη και στην διαργασία αυτή όλη την έχει ο άνθρωπος. Οι υπόλοιποι δύο παράγοντες είναι εντελώς συγκυριακοί κλπ. Κλπ. Που νομίζω από την πλευρά λοιπόν αυτή, το να μην το να αφήνεις όλα στην ελπίδα, να λες δεν πειράζει, ο Θεός είναι μεγάλος, θα κάνει κλπ. Αυτό σε αφοπλίζει από δραστηριότητες, σε απομακρύνει από αγωνίες, ανησυχίες, από βιομαρισμό έντονο κλπ. Γι' αυτό ακριβώς το φόβο τον έχω απομακρύνει τον εαυτό όμως. Προσπαθώ να πω σε κάθε φορά ότι όχι, δεν θα πιστέψω έτσι, δεν θα προχωρήσω έτσι, θα βρω λύση, θα αντιμετωπίσω με κάποια έτσι, αντοχή μεγαλύτερη και προσπάθεια μεγαλύτερη, το όποιο εμπόδιο βρω μπροστά μου. Έτσι γυρνούμε και πιστεύω ότι τελικά αυτή η τακτική με ωφέλησε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί αυτό το ρητό της ελπίδας έχει εγκλωβίσει πολλούς ανθρώπους, τους έχει φυλακίσει στην προσμονή που είναι παθητική. Ναι, ναι. Αν αφήσουμε όλα στην ελπίδα και στο Θεό, ξέρετε να βρούμε τότε και μείνουμε άπραγοι εντελώς σε κάθε εμπόδιο κλπ. Έχουμε χαθεί, ας πούμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πολέμησαν την ελπίδα. Εγώ να σας πω και κάτι άλλο προσωπικό πέρα για πέρα. Παλιά πίστευα στα όνειρα. Γιατί δεν ξέρω αν συμπτωματικά κλπ. Τα όνειρα αυτά βγαίνανε. Κάποια στιγμή που είδα ένα όνειρο άσχημο, σε μια εποχή που είχα έντονη ευαισθησία μεγάλη, πέρα την αποκαλύψω, δεν είναι κακό πράγμα. Είχα χάσει δύο παιδιά, όταν παντρεύτηκα στην αρχή κλπ. Και μετά αναγκάστηκα το δεύτερο παιδί, γυναίκα μου, να το κρατήσει στο κρεβάτι πάνω περίπου 5 μήνες. Έβλεπα κάποια όνειρα και ψέψα με την ώρα εκείνη ακριβώς, είπα όχι, δεν θα βγει αυτό το όνειρο κακό. Θα βγει καλό. Έδωσα στον εαυτό μου κουράγιο, αντοχή. Και μέσα από αυτή την πίστη και αυτή την πραγματικά έτσι, δύναμη που μου είναι αυτό το πράγμα, μπόρεσα να ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Και σήμερα βλέπω ότι πράγματι τότε πολύ καλά έκανα. Σήμερα έχω πλέον εγκαταλείψει αυτή την σκέψη, αυτή την ιδέα ότι το κακό όνειρο θα φέρει και κακό γεγονός στη ζωή σας. Προκαλούμε ουσιαστικά τα γεγονότα ανάλογα με τη δύναμη του μυαλού μας και το πόσο περιμένουμε ότι θα γίνουν. Ακούστε κάτι, πολλά πράγματα είναι αναμενόμενα στη ζωή. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Εγώ ειλικρινά το πιστεύω αυτό, ας πούμε. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ανέτοιμος και λοιπά για να κάτσω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο να βγούμε. Το γεγονός κατά καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Φτάνει μόνο να είναι κανείς έτοιμος να αντιμετωπίσει τα οποιαδήποτε πράγματα. Φτάνει αυτό που λέμε πολλές φορές να είμαστε έτοιμοι όταν πέσουμε να ξανασηκωθούμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να παρασυρώνεται ούτε από τη μοίρα ούτε από την οποιαδήποτε άλλη προκατάληψη κλπ. Αγώνα θέλει η ζωή, πίστη θέλει η ζωή, επίθεση θέλει η ζωή και νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν σε μεγάλο βαθμό. Κύριε Κόκκινη, με τα αποτυπώματα μας βάζετε μέσα σε αυτή την αθέατη πλευρά της ζωής σας, τη διακριτική πλευρά που ζήσαμε τόσα χρόνια και μας ξεναγείτε σε ποια πελάγη, σε ποια λιμάνια, σε ποιους εθέρες. Ακούστε κάτι, τα αποτυπώματα βγήκαν και γεννηθήκαν έτσι τα τελευταία δύο χρόνια κάτω από την πεποίθηση ότι στη ζωή μας είμαστε όλοι προσωρινοί και στη ζωή μας κατά κάποιο τρόπο δεν είμαστε, μπορεί να είμαστε περαστικοί, αλλά πρέπει να αφήσουμε πίσω μας κάτι. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δημορφώνει το παρόν και το μέλλον μας. Ζούμε σε μια κοινωνία που δίνει δικαιωμένα και υποχρεώσεις. Και νομίζω ότι είναι χρέος κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα αυτών που πολιτευόμαστε, που αναμνημονούμε στα κενά, να αφήσουμε πίσω μας κάτι. Λοιπόν, αυτό το πίσω μας κάτι είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι ήταν βασικός στόχος μου στην όλη αυτή η προσπάθεια. Ήθελα δηλαδή τα αποτυπώματα αυτά να δώσουν, να δείξουν μάλλον κλπ. Αυτό που λέω και πιστεύω και γιατί αγωνίστηκα. Τα ιδανικά τα οποία πραγματικά έτσι πίστεψα, τους αγώνες που έδωσα. Γιατί δεν ήμουν ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος εφησίχαζε με το αλίγα, με τα συγκεκριμένα. Ήθελα πάντα την πρόοδο, την ανάπτυξη, την επανάσταση, τη ρήξη. Και κατά κάποιο τρόπο όλη αυτή η διεργασία που ήταν μέσα μου και λοιπά, πιστεύω ότι στάθηκε οδηγός μεγάλος και μια δύναμη που με το προχώρησε μπροστά. Δεν ήμουν ένας ανθρώπος που φοβήθηκα, που δίλησα, όπως είπα προηγουμένως και λοιπά. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα με βοήθησε πάρα πολύ. Να ξεπεράσω εμπόδια, με βοήθησε πάρα πολύ να προχωρήσω μπροστά, να γνωρίσω νέους ανθρώπους, να ανοίξω νέους ορίζοντες. Όταν ήμουν ένα μικρός έκανα όνειρα. Τα όνειρα αυτά όμως δεν τα άφησα έτσι εγκαταλειμμένα σε μια προσδοκία κλπ. Από το μικρό χωριό που ξεκίνησα, τα Μικιά Ζενισίρου, πρέπει να πω ότι έκανα φιλοδοξίες πολύ προχωρημένες για την εποχή μου και για τις συμβαινοτότητες της οικογένειάς μου.
Όμως τις πίστεψα αυτές, τις υπηρέτησα, αγωνίστηκα και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο βαθμό, να μην ήμουν και πολύ θερότητες, σε κάποιο βαθμό τα κατάφερα. Mm-hmm. Έχω, λοιπόν, mm-hmm. είχα χρέος μέσα από τυπώματα αυτά ακριβώς να αναδείξω και εμπειρίες και παθήματα και μαθήματα. Βέβαια πάρα πολλά γεγονότα είναι ίσως είναι γνωστά, αλλά υπάρχουν και γεγονότα πνευματικά που δεν τα ξέρει ο κόσμος κλπ. Και λοιπόν είναι εμπειρίες οι οποίες νομίζω ότι αξίζουν, είναι ωφέλιμες. Μπορούν να σταθούν νεοδικοί και κατά κάποιο τρόπο δάσκαλοι σε πολλούς ανθρώπους που ίσως συνεχίσουν την ίδια πορεία με τη δική μου. Άρα είναι ένα βιβλίο κυρίως πολιτικό, της πολιτικής σας ζωής. Κατ' εξοχήν η πολιτική μου ζωή είναι αυτή η οποία βέβαια, γιατί μπορώ να πω το εξής, ότι υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις, παράλληλες δραστηριότητες. Σήμερα αυτή τη στιγμή, εδώ και 20 χρόνια, είμαι πρόεδρος του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Σταματίου. Υπήρξα πριν λίγο καιρό πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Στήριξης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχω αυτογραφήσει σε τοπικές εφημερίδες πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια πολύ στενή δραστηριότητα κλπ. Αλλά νομίζω ότι η πολιτική ζωή μου στην Κέρκυρα, στα Τάνση και στη Ρόδο είναι αυτή η οποία κυριαρχεί πράγματι μέσα στο βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Γιατί είναι και ο χώρος που μου έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσω τα όποια αποτελέσματα είχα, τις όποιες δυνάμεις διέθετα. Και πάντα απ' όλα να ικανοποιήσω το χρέος μου απέναντι στην κοινωνία που νομίζω ότι περιμένει από όλους μας μια συμμετοχή. Οι αρχαίοι μας λέγανε ότι ο πολίτης που δεν συμμετέχει στα κοινά είναι άχρηστος. Και νομίζω ότι ήταν μια αλήθεια αυτή. Mm-hmm. Αντίμον να αφήνουμε τους άλλους να κυβερνούν εμάς, αν αφήνουμε τους άλλους να αποφασίζουν για εμάς. Για να συμμετέχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να μην θα σκεφτούμε την εποχή. Αυτό δεν θα το πέντε ποτέ στη ζωή μου και θα το συμβούλευα ποτέ σε κανένα. Κύριε Κόκκινη, έχετε υπάρξει και νομικός. Το κομμάτι της δικαιοσύνης, πόσο σοβαρά το βλέπει η σημερινή κοινωνία? Πόσο μεγάλο βάρος έχει μέσα σας? Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συμφέρον του ισχυρού. Τι συμβαίνει με την δίκαιη και ταλέπορη δικαιοσύνη? Πόσο δίκαιη δικαιοσύνη βιώνουμε και τι περιμένετε εσείς και τι προτείνετε εσείς πια ως νομικός, παύλα πολιτικός? Ακριβώς αυτό ήθελα να προλάβω να σας πω, ότι δεν θα δει και η δικαιοσύνη μόνο σαν ένας απλός πολίτης. Έτσι, από μακριά ή από κοντά, ανάλογα με τη συμμετοχή που έχει κανείς και τη σχέση με τη δικαιοσύνη. Θα και εδώ και σαν δικηγόρος και σαν πολιτικός. Πρέπει να πω ότι η δικαιοσύνη προσπαθεί. Mm-hmm. Προσπαθεί. Οι άνθρωποι που την υπηρετούν, ας πούμε, πρέπει να πω ότι δεν είναι άνθρωποι που έχουν σεβασμό στο χρέος τους, στον έργο που δώσανε. Αλλά οι συνθήκες με τις οποίες απονέμεται, οι συνθήκες με τις οποίες το κράτος αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη και γενικά το όλο πλαίσιο που δεν αναδεικνύει τη δικαιοσύνη πραγματικά σαν εξουσία όπως την ομοθεσία μας την κληρονόμησε, νομίζω ότι βαρύνει πέρα για πέρα την κοινωνία. Δεν είναι δικαιοσύνη που περιμένουμε σήμερα, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης, δυστυχώς. Mm-hmm. Υπάρχει αρνησιδικία, γιατί όταν κανείς περιμένει χρόνια για να βρει το δίκαιό του κλπ., όταν δυστυχώς ο αριθμός των δικαστών, η αίθουσα των δικαστηρίων είναι ανεπαρκής και πέρα για πέρα κατάλληλες για να δώσω τον σεβασμό που πρέπει να πάει ο άλλος. Έχω πάει στην Αμερική και έχω επισκεφθεί ένα δικαστήριο μέσα στο οποίο πραγματικά μόλις μπήκαμε στην αίθουσα τη μεγάλη, νιώθω ότι ήμουν σε εκκλησία. Mm-hmm. Πραγματική εκκλησία, σεβασμός, ησυχία, τα πάντα, το περιβάλλον γενικότερο ακόμη. Ένα περιβάλλον το οποίο ακριβώς σε διαμορφώνει έτσι ώστε να αποδώσεις και να αποπνέεις σεβασμό. Η δικαιοσύνη σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουν όλοι. Εγώ την πληρώνω ακριβά και σαν δικηγόρος και σαν πολίτης και σαν πολιτικός ακόμη. Διότι βλέπω μερικά έτσι, παρατράγωτα, βλέπω μερικές έτσι, αρνήσεις, βλέπω μερική καθυστέρηση, βλέπω πολλά πράγματα να πούμε που δεν επέμπουν στον πολίτη το δικαίωμα αυτό που λέμε ασφάλειας, δικαίου κλπ. Γενικότερα, ας πούμε. Κάποτε λέει στην Ιταλία κάποιος που καταδικάστηκε κλπ. Από ένα δικαστήριο πρωτότυπο δικαστήριο, είπε εκείνο το γνωστό ότι υπάρχουν και στη Ρώμη δικαστές, ότι δηλαδή υπάρχουν και ανώτερα δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα σε ένα βαθμό σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Βέβαια δεν μπορούμε να πάμε στην παλιά εποχή, δεν μπορούμε να πάμε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, τότε στην Ιλία με τους 500. Γιατί ξέρετε, εκεί την εποχή δεν υπήρχαν εφετεία. Γιατί σήμερα αναγκαστικά υπάρχει εφετεία όταν δικάζει ένας δικαστής μόνο και πρέπει αυτή η γνώμη να μην είναι τόσο πλέον σίγουρη ότι είναι αντικειμενική. Ακόμη και τα τριμελή και τα πενταμελή δικαστήρια. Πέντε άνθρωποι δεν μπορούμε ότι αυτοί μπορούν να εκφράσουν απόλυτα κλπ.
αλλά ήταν στην αρχαία Ελλάδα οι 500 περίπου, πιστεύω ότι μια εκπροσώπηση όσο μπορούμε πολύ πολυτελής, αλλά πολύ αναγκαία. Λοιπόν, αυτή η δικαιοσύνη με τους μήκους δικαστές, με τις αναπαρκείς σέβασεις, με τους λίγους υπαλλήλους, με άλλα προβλήματα γενικότερα κλπ. Αλλά να πω και κάτι άλλο πολύ σοβαρό, ότι δεν ξέρω κατά πόσο η δικαιοσύνη παραμένει τόσο αδέκαστη όσο θέλει να είναι. Ότι υπάρχουν παρεμβατισμοί από τη δεκάστοτε εκλογική εξουσία που δυστυχώς δίνει την εντύπωση ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ακέραιη. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ανήμονο στην πολιτεία, ανήμονο στον πολιτικό, να έχει το συνέστημα ότι όπου να πάει δεν θα βρει το δικαιότητα κλπ. Έχουμε χρέο στην πολιτική δικαιοσύνη να την στηρίξουμε, να την αναδείξουμε πραγματικά σαν εξουσία και μάλιστα σαν προπύργιο της δημοκρατίας, ώστε να μπορούμε πραγματικά να περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της και να αποδώσει πραγματικά το δίκαιο. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Κόκκινε, εδώ, χωρίς δίκαιη δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά και ανάπτυξη. Κανένας μεγαλοεπενδυτής δεν θα έρθει στην Ελλάδα όταν, εάν χρειαστεί να βρει το δίκαιο του, θα πρέπει να περιμένει μια πενταετία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει αυτή η λεγόμενη άρνηση δικαία. Mm-hmm. Ότι σου αρνείται το δίκαιο. Πιέζει να βρει το δίκαιο και δεν μπορεί. Όταν κάποια στιγμή υπάρχει αυτή ακριβώς η καθυστερήση μηνών, ετών, ολόκληρου χρόνου και ειδικά δεκατιών πολλές φορές κλπ. Νομίζω ότι πλέον σε οδηγεί στην αναγκαταλείψη πλέον κάθε ελπίδα ότι μπορεί να βρει το δικαίωμα σου. Mm-hmm. Αναγκάζεται κανείς να αποφύγει πλέον την δικαστική οδό για να βρει το δικαίωμα κλπ. Και ίσως ψάχνει με κάποιον άλλο τρόπο είτε με την αυτοδικία είτε με την απογοήτευση πλέον να παραμείνει έτσι σε μια αδικία που δυστυχώς δεν την δικαιούται να την αποδεχθεί. Γι' αυτό νομίζω πολύ σωστά είπατε ότι και ο επενδυτής κλπ. Και γενικότερα η συγκαθημερινότητά μας κλπ. Όταν δεν υπάρχει ασφάλεια, όταν δεν υπάρχει προοπτική ότι το κάθε άδικο θα πολεμηθεί, ότι η αδικία ή το δίκαιο θα αναδειχθεί και κλπ. Και θα αποκατασταθεί, είναι επόμενο να γίνει μια τέτοια ζωή και μια κοινωνία, μια τέτοια οικονομία να μην είναι ασφαλής, να μην είναι ανθρώπινη όσο πρέπει. Άρα λοιπόν, για να σας αποδεσμεύσουμε, να έχουμε έναν επίλογο της δίκαιης δικαιοσύνης από έναν νομικό και συγγραφέα, έναν αγαπημένο άνθρωπο της ροδιακής κοινωνίας και όχι μόνο. Ναι, κύριε Ναι, εγώ. Περιμένω τη δική σας τοποθέτηση. Δεν άκουσα καλά το τελευταίο. Λέω, ο επίλογος θα μπορούσε να είναι ότι αναμένουμε όλη τη δίκαιη δικαιοσύνη και κυρίως από έναν άνθρωπο που είναι και πολιτικός, είναι και νομικός σαν εσάς και συγγραφέας. Να σου πω ότι τη δίκαιη δικαιοσύνη πράγματι την υπερέλυσα και την πίστεψα. Πρέπει να σας πω ότι και στην Κέρκυρα που ήμουν και σε άλλες περιοχές που υπερέλυσα, αναγκαζόμουν να κάνω τον δικαστή, να κάνω παντού όταν έβλεπα πραγματικά μια δικιά μπροστά μου να προχωρεί και να κυριαρχεί πάνω στο άδικο. Έπαιρνα πρωτοβουλίες τέτοιες που νομίζω ότι ήταν ωφέλιμες για την κοινωνία γενικότερα. Λοιπόν, πολέμησα πραγματικά το άδικο, τη δικαιοσύνη την υπηρέτησα, την πιστεύω και νομίζω ότι αξίζει να την πιστέψουμε τη δικαιοσύνη, όσο και αν είναι ανεπαρκής, όσο και αν δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι, όσο και δεν αποδείξει το δίκαιο απόλυτα, αλλά αν εγκαταλείψουμε και την πίστη αυτή στη δικαιοσύνη κλπ., νομίζω ότι πλέον καταδικάζουμε μια πολιτεία σε μια τυραννία, σε μια. Καταδικάζουμε και κατά κάποιο τρόπο και μια πολίτη με τη δημοκρατία να χάσει αυτό το χειρό που πραγματικά τη στηρίζει και την υπηρετεί. Και δεν υπάρχει μέλλον ουσιαστικά χωρίς δικαιοσύνη. Ο Γιάννης, ο παρασκευάστης από το βιβλίο, λέει στο μέλλον δεν υπάρχει μέλλον. Λοιπόν, το μέλλον τόσο αδέλειο σήμερα, υπήρχαν εποχές ιδιαίτερα προγραμματικά κατά τον όλο που μπορούσε να το προδιαγράψει κανείς κάποια χρόνια, κάποιους μήνες, κάποιες μέρες. Δηλαδή, σήμερα το μέλλον έρχεται ξαφνικά, ας πούμε. Στο χθεσινό σύμφωνα και που κατά κάποιο τρόπο έκανε και μεγάλη ζημιά πάνω στο αρχιδικείο κλπ. Τόσο απρόπτα και σε τόσο μια κράτηση καταστροφή. Δεν έρχεται τόσο, δεν ήταν το προδιαγράψουμε, το προλάβουμε πολλές φορές κλπ. Και μέσα σε μια τέτοια κοινωνία και μια τέτοια παγκοσμιότητα που. Σε μια τέτοια ηλεκτρονική εποχή που κατά κάποιο τρόπο τα πάντα από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν κλπ. Οπότε έχει μπροστά σου μια εικόνα από αποστάσεις χιλιόμετρων κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα σε φοβίζουν πολλές φορές κλπ. Αλλά δεν πάγουν να είναι η εποχή, η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη πρέπει να τη δούμε με προσοχή κλπ. Να μην μας
αφιδατός από αρχές και αξίες, να μην μας απομακρύνει από ήθη και έθιμα, από εθνική συνείδηση, από πολλά πράγματα με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία ακριβώς θέλουμε να συνεχίσουμε στη ζωή μας και να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας σαν βαριά παρακαταθήκη. Κύριε Μάνο Κόκκινα, σας ευχαριστώ θερμότατα για την συζήτηση αυτή που είχαμε εδώ στον Παλμό. Τιμή μας, τα σέβη μου σε εσάς, τη γραφή σας, την υπόστασή σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με τον Παλμό είχα παλιές σχέσεις, πάρα πολύ καλές σχέσεις. Θυμάμαι στα δημαρχιακά μου χρόνια ότι ήταν πάντα στον Δήμο εκεί κοντά ο Σαμετάκης, ο Κώστας και πάρα πολλά άλλα παιδιά του Παλμού. Ήταν ο Παλμός που πραγματικά αποτέλεσε τον Παλμό της εποχής εκείνης. Ο Παλμός που ήταν ο Παλμός της ειδησιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης. Και χαίρομαι πραγματικά που μου δίνετε ευκαιρία να ξαναζήσω έτσι την επαφή αυτή μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Τιμή μου. Καλή δύναμη, καλή παρουσίαση στο βιβλίο σας απόψε, στις 8 η ώρα στον Ιστορίδιο Μέλαθρο. Αποτυπώματα ενός αθόρυβου οδηπορικού, του κυρίου Μάνου Κόκκινου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ξανά. Θα τα πούμε το βράδυ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Σήμερα το βράδυ στις 8, στην νέα από τα έργα των Ιστορυδίου Μελάθρου, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μάνου Κόκκινου, τον οποίο είχαμε μισή ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε τι πίστεψε και γιατί αγωνίστηκα. Ένα πολιτικό βιβλίο, όμως αν ακούσετε την εκπομπή μας θα δείτε και πιο προσωπικές τοποθετήσεις και από το βίο του κυρίου Μάνου Κόκκινου, πρώην Δημάρχου Ρωδίων και νομικού και συγγραφέα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την ακρόαση που είχαμε. Ο κύριος Πέρης Βασιλάκης ρύθμισε τον ήχο. Η Τζίνα Δαβιλά ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και για σήμερα. Αν έχουμε ωραίες συνεντεύξεις και ωραίους προσκεκλημένους και την ερχόμενη εβδομάδα, θα είμαστε ξανά εκτάκτως εδώ μαζί σας με τα πρόσωπα και τραγούδια του Παλμού 99,5 και 105,6. Μία ακριβώς. Σύνδεση με Real FM, τοπική ενημέρωση από την Ελευθερία Πελού και σύνδεση αμέσως μετά με Real FM. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό.